κίνηση δεν είναι κάτι μακρινό, δεν πρόκειται για κάποιο ουτοπικό όνειρο, πρόκειται για σημερινή πραγματικότητα. Οπότε θα είχε ενδιαφέρον να μιλούσαμε με κάποιον άνθρωπο που είναι καθήλυνα αρμόδιος και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στον κύριο Θανάση Κονιστή, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής και διευθυντής marketing της Volkswagen Cosmocar. Κύριε Κονιστή, θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα όσον αφορά σε πωλήσεις και πάνω σε αυτό τι κίνητρα πιστεύετε πρέπει να δοθούν ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάπτυξη, γιατί δυστυχώς βρισκόμαστε πολύ πίσω. Όντως, η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να έχει μια δυναμική σε πάρα πολλές αγορές, σε πάρα πολλές χώρες. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε ένα πολύ μικρό επίπεδο ανάπτυξης. Πουλήθηκαν λιγότερο από 100 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα τη χρονιά που μας πέρασε. Σε συνόλου πάνω από 100.000 νέα αυτοκίνητα μπήκαν στην ελληνική αγορά. Άρα αυτό και μόνο δείχνει ότι μιλάμε για κάτι που δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου. Βέβαια, σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Ήδη το 2018 πουλήθηκαν περισσότερο από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο και περίπου λίγο λιγότερο από μισό εκατομμύριο στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια θετική πρόοδο και ελπίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί το αντίστοιχο πλαίσιο κινήτρων αλλά και νομοθεσίας που θα μπορέσει να επιτρέψει να κινηθούμε με αντίστοιχους ρυθμούς, όχι αντίστοιχα μεγέθη, αλλά τουλάχιστον με αντίστοιχους ρυθμούς και στην Ελλάδα. Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα εισάγει αυτή τη στιγμή η Volkswagen στην Ελλάδα και τι θα πρέπει να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον? Όσον αφορά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσιμα 2 αυτοκίνητα. Είναι το e-up στη μικρή κατηγορία και το e-golf στην μεγαλύτερη. 2 αυτοκίνητα τα οποία όσον αφορά την ηλεκτρική τους απόδοση θεωρούνται από, από τις κορυφαίες λύσεις που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή και μέσα σε αυτή την, θα έλεγα, υπαρξία πωλήσεων καταφέραμε την προηγούμενη χρονιά να πουλήσουμε 25 τέτοια αυτοκίνητα, αλλά πιστεύουμε πάρα πολύ στο στοίχημα της ηλεκτροκίνησης και ότι αυτό μπορεί να κερδιθεί αν πάρθουν σωστές αποφάσεις, αν βρεθεί το σωστό πλαίσιο, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Πιτσίνη, ότι η ηλεκτροκίνηση θα έρθει. Είναι κάτι το οποίο έχει προσδιοριστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα όρια των ρήπων τα οποία έχουν τεθεί και για να επιτευχθούν δεν θα μπορεί να γίνει χωρίς την συνδρομή της ηλεκτροκίνησης. Άρα αυτό είναι κάτι που θα έρθει και εδώ το ερώτημα είναι κατά πόσο εμείς θέλουμε να βρεθούμε κοντά σε αυτές τις εξελίξεις μέσα από ένα σχέδιο, μέσα από ένα προγραμματισμό και να μην έρθει βία και ακατάστατα όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα σας τώρα, μπορείτε να μας πείτε 2 στοιχεία για αυτά και ίσως και σε σχέση με την αυτονομία τους που ήταν και ένας τομέας όπου χώλαιναν στο παρελθόν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Όντως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2 σημαντικά προβλήματα παρουσίαζαν, θα έλεγα, μέχρι τώρα. Το ένα ήταν το πολύ σημαντικό κόστος κτίσης του αυτοκινήτου. Τα αυτοκίνητα αυτά, όσον αφορά το κόστος κατασκευής λόγω του κόστους της μπαταρίας, ξέφευγαν από το μέσο των υπόλοιπων συμβατικών αυτοκινήτων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αυτονομία, η οποία όμως πλέον είναι σε πάρα πολύ ψηλότερα επίπεδα. Το e-Golf, για παράδειγμα, έχει αυτονομία στα 300 χιλιόμετρα και σε ένα χρόνο από τώρα θα υπάρχει μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μια νέα οικογένεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη Volkswagen. Θα μιλάμε για την οικογένεια των αυτοκινήτων ID, αμιγώς ηλεκτρικά. Θα έχουμε αυτονομίες που Μια νέα ταυτότητα. Θα μπορούσα να πω μια νέα ταυτότητα στην ηλεκτροκίνηση και στην αυτοκίνηση γενικότερα, θα έλεγα. Αυτοκίνητα τα οποία θα ξεπερνούν τα 550 χιλιόμετρα αυτονομίας και θα έχουν ένα κόστο αντίστοιχα ενός συμβατικού αυτοκινήτου ίδιας απόδοσης. Άρα μιλάμε ότι αυτά τα δύο βασικά προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα η ηλεκτροκίνηση μέχρι και σήμερα, πολύ πολύ γρήγορα, τουλάχιστον από την πλευρά της Volkswagen, αλλά το μόνο να πω και από την αυτοκινομηχανία συνολικά, θα εξαλειφθούν πολύ πολύ γρήγορα μέσα και στους επόμενους μήνες. Πάρα πολύ ωραία. Αθήνα Θεσσαλονίκη λοιπόν με ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί να το φορτίσουμε ενδιάμεσα. Δεν ακούγεται και άσχημα.